Η Τουρκία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει επίσημα στα όσα έγιναν στη διάρκεια της επίσκεψης Μέρκελ στην Αθήνα. Πάντως επικρατεί μια δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη δηλαδή πρέπει να επιδεικνύει πιο σκληρή στάση απέναντι στην Άγκυρα. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, με τι τίτλους κυκλοφορούν σήμερα, ανεβαίνουν σήμερα τα άρθρα για την επίσκεψη? Ναι, Πόπη, επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμη, αλλά καθόλου δεν άρεσαν, θα λέγαμε, οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Τουρκία. Ο τύπος άρχισε μάλιστα αμέσως το σφυροκόπημα στον Πρωθυπουργό. Η επίμαχη δήλωση που ενόχλησε εδώ την Άγκυρα ήταν ότι η έκκληση Μητσοτάκη προς την Ευρώπη να επιδείξει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία. Όλα τα μέσα εδώ, από φιλοκυβερνητικά έως αντιπολιτευτικά, βάλουν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα λίγα λεπτά αφότου έγιναν οι δηλώσεις στην Αθήνα. Χαρακτηρίζουν τη δήλωση αυτή ως από προκλητική έως και σκανδαλώδη. Μεγάλη δυσαρέσκεια λοιπόν, και αν ο τύπος αντιδρά έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε και πώς θα απαντήσει η τουρκική πολιτική ηγεσία, που σίγουρα θα απαντήσει, το περιμένουμε αυτό. Δεν αφήνει λοιπόν τίποτα να πέσει κάτω. Σήμερα, ακούγοντας εδώ στην Τουρκία τον Πρωθυπουργό να μιλάει κατά της Τουρκίας και μάλιστα μπροστά στη Μέρκελ, που εκπροσωπεί την ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης, δεν άρεσε και ξένησε. Εδώ και καιρό πάντως, Πόπη, να πούμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία κονταροχτυπιούνται επικοινωνιακά, τουλάχιστον ευτυχώς. Αλλά σε διαφορετικό λεκτικό επίπεδο. Η Άγκυρα λοιπόν στοχεύει σε πρόσωπα, όπως χθες ο κύριος Τσαβούσογλου που προέβησε μια προσωπική επίθεση κατά του Νίκου Δένδια, ενώ η Ελλάδα στοχεύει σε πολιτικές και τουρκικό κράτος. Η Τουρκία χρησιμοποιεί πολλούς χαρακτηρισμούς και κοσμητικά, μάλλον πολλές φορές άκομψα επίθετα για τους Έλληνες πολιτικούς, για την κυβέρνηση. Η Ελλάδα αντίστοιχα χρησιμοποιεί, όπως και σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χρησιμοποιεί ρήματα για να στοχεύσει δράσεις της Τουρκίας, όπως παραδείγματος χάρη για το τι κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν δηλαδή θέλουμε να συγκρίνουμε τη ρητορική των δύο χωρών σε μια περίοδο πολύ έντονης αντιπαράθεσης, έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα γιατί κάθε χώρα χρησιμοποιεί μια διαφορετική γλώσσα ανάλογα που θέλει να απευθυνθεί βασικά στην εσωτερική κοινή της γνώμη ή στη διεθνή κοινότητα και τι αποτελέσματα θέλει να έχει κάθε χώρα, βέβαια, ξεχωριστά.